στην εικόνη τους δρόμους, η καρδιά που δεν αντέχει τους πόνους. Μακριά σου η ζωή μου είναι άδεια, φοβισμένο παιδί στα σκοτάδια. Ήταν μια αγάπη δυνατή, όμως τη δύσκολη στιγμή την παρατήσαμε. Και δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ. Σε ποια ματιά τα όνειρα που να θάψω. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα, που ακόμα πιστεύω θα γυρίσει σε μένα. Μήπως είμαι αλλού στη μεγάλη μου πλάνη και νομίζω πως ζω, αλλά έχω πεθάνει. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός. One, two. Γίνανε οι πικρές μου βουνό κι αναρωτιέμαι κι απορώ. Έτσι όπως έγινε η ζωή, να ζει κανείς συνανίζει. Νομίζω πως είναι πολύ φανερό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι το Ενώπιος Ενωπίου απόψε φιλοξενεί έναν πολύ σημαντικό τραγουδιστή, τον κύριο Νότη Σφακιανάκη. Νότι, να μιλήσουμε στον Ενικό. Μιλάμε στον Ενικό όταν δεν υπάρχουν οι κάμερες, οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει να χαλάσουμε αυτό το κλίμα, αυτή την ατμόσφαιρα. Θα είναι και πιο ανθρώπινο. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας τι σημαίνει για σένα επιτυχία, τι σημαίνει για σένα προβολή, τι σημαίνουν για σένα οι κάμερες, τα φώτα, το γεγονός ότι μετά από μια διαδρομή που δεν ξέρω αν ήταν δύσκολη ή εύκολη, θα κουβεντιάσουμε για αυτήν στη συνέχεια, βρίσκεσαι στο επίκεντρο της δημοσιότητας με όλα τα θετικά και τα αρνητικά που αυτή η δημοσιότητα κουβαλάει. Είναι πολλά. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι σε αγαπάνε και σε πλησιάζουν για να μιλήσουν μαζί σου, να σου πούνε ένα καλό λόγο για αυτά που προσφέρεις μέσα από το τραγούδι σου, αλλά και με το γεγονός ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που σε βλέπουν με επιφύλαξη και που πολλές φορές επιχειρούν να βλάψουν τη δημόσια εικόνα σου, γιατί αυτός είναι και ένας πόλεμος καθημερινός. Νομίζω ότι είναι φυσικό επόμενο. Όταν κάποια στιγμή ξεχωρίσεις στον τομέα σου, αντιμετωπίζεις αυτό το πρόβλημα. Άνθρωποι δηλαδή να σε συμπαθούν ιδιαίτερα και κάποιοι άλλοι να αντιπαθούν αυτό που κάνεις, αυτό που είσαι, αυτό που γενικότερα πηγάζει από εσένα. Στην πρώτη περίπτωση, χωρίς να φαίνεται εγωιστικό, θέλω να πιστεύω ότι είναι δικαιολογημένη. Δηλαδή, η συμπεριφορά του κόσμου προς το πρόσωπό μου, νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη λόγω του ότι εγώ, το πρώτο πράγμα που έχω πει από τότε που ξεκίνησα, είναι ότι η διάθεσή μου, η πρόθεσή μου είναι να βρεθώ σε αυτόν τον χώρο για να προσφέρω ό,τι καλύτερο έχω, ό,τι καλύτερο μπορώ. Και αυτό που έχω να προσφέρω είναι ο τρόπος σκέψης μου, είναι αν αρέσει στους ανθρώπους η φωνή μου και γενικότερα η συμπεριφορά μου που νομίζω ότι δεν προσβάλλει. Από τα τρία ήταν η φωνή σου. Μου κάνει εντύπωση. Από έναν τραγουδιστή θα περίμενα να ξεκινήσει λέγοντας ότι έχω να προσφέρω τη φωνή μου, τα τραγούδια μου και μετά τα άλλα πράγματα. Όμως εσύ ξεκίνησες από τον τρόπο σκέψης. Γιατί? Ναι. Διότι θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό σε έναν άνθρωπο ο τρόπος που σκέφτεται, διότι ο τρόπος που σκέφτεται είναι και αυτό που βγάζει προς τα έξω γενικότερα. Δηλαδή, αν σκέπτεσαι ανόητα και τα τραγούδια που θα σου δώσουν ή θα σου εμπιστευτούν κάποιοι άνθρωποι, δεν θα τα τραγουδήσεις τόσο καλά. Δεν θα κάνεις τις επιλογές που ίσως θα μπορούσες να κάνεις αν ήσουν πιο όρημα σκεπτόμενος. Εγώ νομίζω ότι ο τραγουδιστής, ο καλλιτέχνης γενικότερα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία. Όταν κάποια στιγμή αναφέρομαι στους καλλιτέχνες και στο πρόσωπό μου και λέγω ότι θεωρώ ότι είμαι βρισκόμενος εδώ πέρα για να βελτιώσω τον κόσμο, χωρίς αυτό να έχει καμία διάθεση εγωισμού ή υπεροψίας. Ιεραποστολικό μου ακούγεται πολύ. Είναι έτσι. Ιεραπόστολος είναι ο καλλιτέχνης. Πρέπει να είναι Ιεραπόστολος. Επιβάλλεται να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει τις κεραίες τεντωμένες, θα εισπράξει τα μηνύματα από τριγύρω, θα τα σχολιάσει με ένα καλά. Αλλά ξέρεις, η κοινή γνώμη στην εποχή μας είναι προκατηλημένη και προκατηλημένη αρνητικά, διότι βλέπει
ότι λειτουργεί ένα star system το οποίο έχει υψηλές αμοιβές, έχει αυτό τον πόλεμο για τον οποίο μιλήσαμε πριν και που δείχνει ότι πολλές φορές δεν λειτουργούν αρχές και αξίες, αλλά τα μαχαίρια βγαίνουν για να μαχαιρώσουν αυτόν που μας φράζει το δρόμο, για να πάμε μπροστά. Και χτυπάνε και πισόπλατα. Το να λέει ένας καλλιτέχνης ότι εγώ θέλω να κάνω καλύτερο τον κόσμο μας, ακούγεται πασέ να το πω, υπερβολικό να το πω, ακούγεται εκτός εποχής. Προέρχομαι από έναν τόπο ο οποίος είναι μικρός και ήταν αγνός τότε που μεγάλωνα. Έτσι σκεφτόμαι. Ότι η υπόθεση άνθρωπος είναι αυτό το πράγμα. Είναι η βελτίωση του ίδιου του ανθρώπου, του εαυτού του κατά πρώτον και κατά δεύτερον της κοινωνίας του. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, είμαστε αποτυχημένοι και καλό θα ήταν να μην κάνουμε και παιδιά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτό που θα δώσω στα παιδιά μου θα είναι καλύτερο αυτό που μου έδωσε ο πατέρας μου. Αν δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν θα έπρεπε να φέρω παιδιά στον κόσμο. Θεωρείς ότι με τα τραγούδια σου και με τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι στο καλλιτεχνικό στερέωμα, στον χώρο της μουσικής, παράγεις ιδέες, παράγεις διδασκαλία, να το πω έτσι? Νομίζω πως ναι. Αν κάνουμε μία ανάλυση των τραγουδιών που έχω τραγουδήσει, μέσα στα τραγούδια που έχω πει, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τραγουδιών τα οποία αναφέρονται στην καθαρά επιφανειακή ψυχαγωγία του ανθρώπου, δηλαδή στη διασκέδαση, στο να λυκνήσει το σώμα του, στο να χαλαρώσει, να ηρεμήσει, να εκτονωθεί. Καθόλου δεν είναι κακό. Είναι προσφορά. Είναι προσφορά. Σαφώς. Και επίσης το λέω γιατί υπάρχει μια αντίληψη ότι το τραγούδι που το τραγουδάμε όλοι γιατί η μελωδία του μας αρέσει, ο σκοπός του μας κινητοποιεί, πρέπει να το απορρίψουμε αν δεν μεταφέρει υψηλά νοήματα. Ναι. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι το τραγούδι είναι και για να χαρεί η παρέα. Βεβαίως. Για να βγάλουμε τα σώψυχά μας, για να νιώσουμε καλύτερα. Εφόσον λοιπόν εσένα σε εξελαφρώνει αυτό το πράγμα, το τραγούδι, συνεπάγεται ότι κάτι σου έχει προσφέρει. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια θεωρώ και εγώ ότι έχει γίνει κάπως προσβλητικό το τραγούδι διασκέδασης. Έτσι το παρουσιάζουν. Και επίσης υπάρχει ο διαχωρισμός έντεχνο και λαϊκό. Άρα το έντεχνο είναι κάτι το οποίο ορισμένοι αγγίζουν, το λαϊκό τώρα είναι πλέον προσβολή. Εγώ ντρέπομαι. Εσύ τι θεωρείς τον εαυτό σου, τον θεωρείς λαϊκό τραγουδιστή? Και μόνον. Νομίζω ότι τελικά αυτό είναι τίτλος τιμής, έτσι δεν είναι? Είναι. Το να έχεις είναι. Τον τίτλο του λαϊκού τραγουδιστή είναι τίτλος τιμής. Λαϊκός, αν μου πεις ποιους θεωρώ λαϊκούς τραγουδιστές, μου έρχονται στο στόμα ονόματα σαν του Στέλιου Καζαντζίδη, σαν του Στράτου Διονυσίου, σαν του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Μου έρχονται αυτά τα ονόματα. Έχει τραγουδήσει τα μεγαλύτερα ποίηματα. Θεωρείς ότι αυτός είναι ο δρόμος σου? Ο δρόμος δηλαδή της παράδοσης που ο Διονυσίου, ο Πιθικότσης, ο Καζαντζίδης βάδισαν, άνοιξαν. Βεβαίως. Με τα τραγούδια τους. Βεβαίως. Έχουμε μεγάλη συζήτηση να κάνουμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Έχω πολλά να ρωτήσω τον Νότι Σφακιανάκη. Δεν είναι ένας απλός τραγουδιστής αυτός. Το έχετε καταλάβει. Έχει έναν τρόπο να παρεμβαίνει στα πράγματα που σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Προσωπικά μου αρέσει και γι' αυτό ζήτησα να κουβεντιάσω απόψε μαζί του. Αλλά πάντως, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, είναι ερεθιστικός και δίνει πολλές και σημαντικές αφορμές για κουβέντα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Κάποια μόνη έχω περάσει από ατσάλιγο πιαθεί και την ψυχή μου έχω κρεμάσει. Άκουγα το τραγούδι Νότι και αν δεν ήξερα ότι η στίχη είναι του Πουλόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Θα μπορούσα να πιστέψω ότι τους έχεις γράψει κι εσύ. Μου δίνει την αίσθηση δηλαδή αυτό ότι είναι ένα τραγούδι γραμμένο για σένα. Είναι έτσι. Είναι έτσι, ναι. Νιώθεις ο Πουλόπουλος, ο Διονύσης, είναι πεθερός ενός από τους οργανωπαίχτες μου. Με γνωρίζει αρκετά καλά και έγραψε το τραγούδι συγκεκριμένα για μένα. Μάλιστα. Αυτό το από φωτιά και αμόνι έχω περάσει. Πολλές φορές. Είναι αλήθεια? Περνάω. Δηλαδή τώρα. Αυτή η πορεία η επαγγελματική όλων αυτών των ετών, από τον Αύγουστο του 85 θα τη μετρήσω εγώ, και όχι από το 76, οπότε άρχισες να εργάζεσαι σαν disc jockey. Θα τη μετρήσω από τότε που σου έγινε η πρώτη πρόταση να δουλέψεις επαγγελματικά σαν τραγουδιστής. Στον χώρο που έπαιζα μουσική ως disc jockey τα προηγούμενα χρόνια. Και θα μετρήσουμε λοιπόν 14 χρόνια. Θέλω να μου πεις αν αυτά τα 14 χρόνια νιώθεις ότι αυτή ήταν μια πορεία μέσα από φωτιές. Διαπήρως και σιδήρου έχω περάσει αυτά τα 14 χρόνια, που όμως δύσκολα
καθόλου εύκολα, επικοδομητικά. Εμπειρίες πολλές. Μέρα με την ημέρα. Ποια ήταν τα εμπόδια? Τα εμπόδια είναι πάρα πολλά. Τώρα σε αυτό το επίπεδο που έχω φτάσει, όπου οι πόλεις είναι πολύ μεγάλες, όπου η αποδοχή από τον κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπου όλα δένουν καλώς κτλ., υπάρχει ακόμη και σήμερα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο εγώ αναγκάζομαι αυτή τη στιγμή να προσπαθώ να βρω τρόπους να αποδείξω στους ανθρώπους ότι δεν είμαι ελεύθερος. Λες γι' αυτό το επεισόδιο που λένε, γράφουν ότι έγινε στην Ακριβώς. Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Τι έγινε εκεί? Λένε ότι κάποιοι από κάτω παρενοχλούσαν το πρόγραμμά σου. Ψευδό. Και ότι εσύ αντιδρώντας σε αυτό, φώναξες μία, φώναξες δύο, δεν σ' ακούσανε και στο τέλος τους είπες τι πρέπει να γίνει, να σας τα πω στα βουλγάρικα για να με καταλάβετε. Ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει. Και ξέρεις, επειδή έχεις απέναντί σου Βορειοελλαδίτη. Θα αγριέψουν τα πράγματα τώρα, για λέγε. Ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στη Βόρειο Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη 10 συναπτά έτη, κάθε χρόνο. Όπου έχει δημιουργήσει φιλίες με πάρα πολλούς ανθρώπους. Όπου έχει κάνει ανθρώπους συγγενείς του, γιατί μου έχουν βαφτίσει το παιδί μου τον Απόλλωνα, άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη. Όπου γνωρίζει τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων, όπου έχει εκφραστεί για αυτούς τους ανθρώπους, όπου έχει κάνει και κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τώρα για τη Βόρειο Ελλάδα. Κάποια πράγματα που νομίζω ότι πιάσανε και τόπο. Δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη, μέσα στα 10 χρόνια δηλαδή, απότομα να αλλάξει συμπεριφορά και να πει κάτι τέτοιο, το οποίο γνωρίζει ότι ενοχλεί τους ανθρώπους αφάνταστα. Το οποίο έχει σχολιάσει στο παρελθόν όσον αφορά με τον Μπαμπινιώτη, ο οποίος έχει γράψει σε ένα πολύ έγκυρο βιβλίο ότι η λέξη Βούλγαρος στην Ελλάδα έχει να κάνει με τους Μακεδόνες. Όταν εγώ το άκουσα, προσευλήθην. Διότι και να είναι αυτό και να συμβαίνει στα γήπεδα, όπου στα γήπεδα υπάρχει υδροκεφαλισμός και θερμοκεφαλισμός. Δεν μπορείς αυτό να το πάρεις από εκεί και να μας το κάνεις καθεστώς, να το κάνεις γεγονός το οποίο πρέπει να αποδεχτούμε. Να το πω απλά και λαϊκά. Τι γίνεται τώρα? Κάποιος σου τη φτιάχνει? Κάποιος σου στείνει φανταστικά περιστατικά για να σου κάνει ζημιά? Νομίζω όμως ότι δεν θα πρέπει να μείνουμε εκεί. Θα πρέπει να μείνουμε στο ότι ο λαός μας από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να αλλάξει γνώμη. Και εδώ πέρα έρχομαι να υπενθυμίσω αυτό που είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πριν από μερικά χρόνια πάνω στο θέμα του συγκεκριμένου τόπου της πατρίδας μας, της Μακεδονίας, όπου χρησιμοποίησαν την ονομασία οι Σκοπιανοί και κάποια στιγμή που ο Μητσοτάκης μη στενοχωριέστε, γιατί σε 10 χρόνια θα το έχετε ξεχάσει. Πέρασαν λιγότερα από 10 χρόνια. Τον όρο Μακεδονία τον χρησιμοποιούν οι Σκοπιανοί παγκοσμίως πλέον. Άρα από τη μια στιγμή στην άλλη ο κόσμος μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση. Τώρα εκείνο το βράδυ για το οποίο δεν υπάρχει βράδυ. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει βράδυ. Α, δεν υπάρχει καν. Είναι φανταστικό. Ένα άλλο περιστατικό. Όχι. Το οποίο διαστρέβλωσαν. Όχι. Είναι όλο φανταστικό. Βεβαίως. Ναι, αλλά σε συνοδεύει η Νότη, για να μην τοποθετούμε μόνο για τα θετικά που σε συνοδεύουν, σε συνοδεύει μια φήμη ότι γενικά είσαι καυγατζής. Ότι γενικά είσαι τσαμπουκάς, ότι δεν σηκώνεις μύγα στο σπαθί σου. Σε βαθμό υπερβολής, δεν εννοώ στον Ποιοι βαθμό. Το σχολιάζουν αυτό? Διαβάζω κατά καιρούς μικροδημοσιευματάκια, φήμες κλπ. Όπως και τώρα. Λένε. Ποιοι είναι αυτοί? Κανείς δεν ξέρει. Κανένας δεν τους ξέρω. Είναι... Δεν υπάρχουν. Έρχονται από το πουθενά οι φήμες. Μα όταν είναι ανώνυμο κάτι, είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν υφίσταται. Έχεις ιδιορυθμία, είσαι αυστηρός, θέλεις όταν τραγουδάς να είναι από κάτω παρθεναγωγείο ή αίθουσα? Θέλω να χορεύουν οι άνθρωποι και να τραγουδάνε. Τότε, τι συμβαίνει, γιατί αυτό λέμε, είναι αυτό το οξύμορο, το ότι κάποια στιγμή ο μόνος τραγουδιστής. Διάβασα τον πρόλογο μια συνέντευξή σου. Λέει εδώ μια συνάδελφος, η οποία ήρθε να σου πάρει συνέντευξη, ότι είναι, αυτή? Ότι είναι θετικό, μην με ρωτάς ποια είναι, είναι θετικό. Θέλω να πω είναι συνέντευξη που έχω δώσει εγώ. Ναι, ναι, είναι συνέντευξη που έδωσες εσύ. Γιατί πολλές φορές παρουσιάζουν συνέντευξεις χωρίς να τις έχουμε δώσει. Ότι κοίτα να δεις ατυχία. Καλά μου λέγαν δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Η συνέντευξη είναι από τον αδέσμευτο και είναι στις 10 Ιανουαρίου του 1998. Θα δούμε τώρα και ποιος την υπογράφει. Δεν βλέπω τον. Είναι στον Άγγελο Πυριόχο. Είναι, ναι, στον συνάδελφο Άγγελο Πυριόχο. Λέει λοιπόν ο Άγγελος: κοίτα να δεις ατυχία. Καλά μου λέγανε δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Τόσες φορές έχω πάει να ακούσω Σφαγιανάκη, ποτέ ούτε μία φορά δεν τον είδα να χαστουκίζει το κοινό του. Να πιάσει μια τσιφτετελού από το μαλλί να τις βουρδίσει στον τοίχο. Να σταματήσει το τραγούδι και να πει στον πελάτη που πέταξε γόπα μπροστά στις μπότες του: κάνε τώρα μαμ το άφιλτρο. Δεν το έχω διαβάσει. Πηγαίνοντας για συνέντευξη, σκεφτόμουν να του καταθέσω το παράπονό μου. Ντράπηκα.
Πώς γίνεται να είναι τόσο αιμοβόρος? Μήπως πήγα σε κακές μέρες και τον είδα? Γιατί ο Νότης που ήξερα είναι μια χαρά, σε άλλους αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει. Ο Άγγελος Πυριώχος είναι και άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει, έτσι. Αν είναι κάτι να στο πει, το λέει. Χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με τον Άγγελο, γνωρίζω όμως από τη συμπεριφορά του γενικότερα ότι είναι ευθύς. Ναι, αλλά ο λαός μας λέει ότι καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Υπάρχει. Γιατί έχει βγει αυτό? Στην Ελλάδα υπάρχει. Υπάρχει. Μονίμως καπνός χωρίς φωτιά. Τα μέσα ενημέρωσης, και αν θέλουμε να πάμε τώρα και εκεί, γιατί πρέπει να το πιάσουμε. Λοιπόν, ακούω τα αυτά, να πούμε και τα δικά μου. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στη χώρα μας. Διότι δεν ήμασταν έτοιμοι για τέτοια πολυφωνία η οποία έφτασε να γίνει ασυδοσία. Πάντως και τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι όλα ίδια. Όχι. Όπως και οι τραγουδιστές δεν είναι όλοι ίδιοι. Σαφώς και δεν είναι το ίδιο όλοι. Όμως το να υπάρχουν πάρα πολλά στόματα και να μιλούν, κάποια στιγμή λόγω του ότι υπάρχει πολύ μεγάλος χρόνος και πρέπει να τον καλύψουν, λένε πράγματα τα οποία είναι, πώς να το πω, προέρχονται από την επιστημονική φαντασία. Δεν έχει υπάρξει ποτέ ένα τέτοιο επεισόδιο σαν αυτά που περιγράφουν. Έχουν υπάρξει επεισόδια, όπως για παράδειγμα κάποια στιγμή πριν από χρόνια, θυμάμαι, ήμουν στην Πάτρα και κάποιος απαιτούσε, ενώ τελειώσαμε και εγώ παρουσίαζα τους συνεργάτες μου, απαιτούσε να του πούμε τον αητό. Και εγώ ευγενικά από το μικρόφωνο του λέω, τελειώσαμε, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σταματήσω να παρουσιάζω τον κόσμο για σου πω τραγούδι, και πέταξε ένα μπουκάλι επί σκηνής. Έτσι δηλαδή. Και δημιουργήθηκε επεισόδιο. Φραστικό. Που καμιά φορά υπάρχουν και κάποιοι οποίοι είναι πιο θερμόαιμοι και το φραστικό επεισόδιο μπορεί να το κάνουν και μπουνιές και τα λοιπά. Όπου και πάλι εγώ καλούμαι με την ισχύ του μικροφόνου να κατευνάσω τα πνεύματα. Όπως για παράδειγμα πριν από κάποια χρόνια, στον Γκάζι ήμασταν, είχαν γράψει για κάποιους κριτικούς που ήρθαν με κουμπούρια και τα λοιπά. Και αυτό που είχε γίνει ήταν το εξής. Είναι ένας θαμών του κέντρου όπου ονομάζεται κριτικός. Είναι το επώνυμό του άνθρωπος και είναι επώνυμος και εκατομμυριούχος και τα λοιπά. Ασχολείται με πετρελαιοειδή. Όπου κάποια στιγμή μεταξύ του δικού του τραπεζιού και του διπλανού δημιουργήθηκε παρεξήγηση. Και εφόσον έχουν σηκωθεί επάνω και διαπληκτίζονται, εγώ από το μικρόφωνο λέω: κριτικέ, σε παρακαλώ, κάντε για μένα. Και σταμάτησε η φασαρία, διότι του έκανα να νιώσουν επίκεντρο του χώρου, όπου όλοι του πρόσεχαν και δεν ήθελαν να συνεχιστεί. Τέλειωσε. Την επόμενη άρχισα να διαβάζω και να μου λένε ότι κάποιοι κριτικοί με κουμπούρια ήταν. Του έφερε εσύ και κάνανε φασαρία. Ναι. Είναι τραγικό, όμως δεν είναι αστείο. Εγώ δεν το παίρνω στην πλάκα. Διότι εγώ το ζω στο πετσί μου. Τώρα, αυτή τη στιγμή με κατηγορούν και αν ήταν για το θέμα των αυτοκινήτων, για παράδειγμα, τα οποία δεν ήταν δικά μου, είναι ενός ξένου υπηκό της γυναίκας μου, ήταν ένα γεγονός το οποίο υπήρχε. Υπήρξε ένα γεγονός με ένα αεροπίστολο το οποίο είχα μέσα στο αυτοκίνητό μου και κάποια στιγμή πήγα εγώ και το ζήτησα γιατί είχαν διαρρήξει το αυτοκίνητο και ζήτησα το αεροπίστολο. Και μου λένε οι αστυνομικοί, μα απαγορεύεται. Και λέω εγώ, το έχω πάρει από τη Γαλλία καθόλου ανώμημα. Και θέλω το πιστόλι μου πίσω. Μα πρέπει να πάμε στο δικαστήριο. Να πάμε στο δικαστήριο. Και έμεινα μέσα στο αστυνομικό τμήμα και πήγα το πρωί στον εισαγγελέα. Υπήρξε ένα επίσης γεγονός με το θέμα της εφορίας. Το κράτος έκανε κάποιους ελέγχους. Έτυχε να πιάσει εμένα να ελέγξει. Είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής. Υπήρχε γεγονός. Εδώ δεν υπάρχει. Και τρελαίνομαι, εξοργίζομαι, δηλαδή θυμώνω, διότι δεν υπάρχει. Να αποφορτίσουμε την ατμόσφαιρα. Οι φίλοι μου από τη Θεσσαλονίκη που παρακολούθησαν αρκετές βραδιές το πρόγραμμά σου μου είπαν ότι η εμφάνισή σου εκεί ήταν εξαιρετική. Είναι η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Ότι η πόλη διασκέδασε με αυτήν την παραγωγή, την ευχαριστήθηκε, πέρασε καλά. Δεν ξέρω αν το επεισόδιο έγινε ή δεν έγινε. Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι δεν έγινε. Δεν υπάρχει κανείς. Φαίνεται πολύ χοντρό για να έγινε. Δεν υπάρχει κανείς που να το επιβεβαιώσει. Ο επιχειρηματίας, ο Βασίλης Ομπέτας, σε κάποια εκπομπή που έκανε σε κάποιον σταθμό ραδιοφωνικό, όπου πολύ σύντομα θα υπάρξει μήνυση, διότι για συκοφαντική δυσφήμιση δεν μπορεί να περνάει το πράγμα έτσι, και όταν αναφέρονται σε θέματα τα οποία προσβάλλουν ένα ολόκληρο λαό, μια ολόκληρη περιοχή και θεωρούμε εγώ ως υπαίτιος, δεν το δέχομαι. Για τα υπόλοιπα ήθελα να συμπληρώσω, δεν έκανα τίποτα. Το άφησα να αποφανθεί η δικαιοσύνη στην ώρα του. Όμως αυτή τη στιγμή καλούμε εγώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου για να αποδείξω στους ανθρώπους ότι δεν θα πρέπει να πιστεύουν από τη μια στιγμή στην άλλη οτιδήποτε και αν ακούν. Και θα υποβάλω μηνύσεις, ο δικηγόρος ήδη έχει να λάβει την υπόθεση, να υποβάλει μηνύσεις στους υπευθύνους, όπου είναι ένας ραδιοτηλεοπτικός σταθμός στη Θεσσαλονίκη, όπου μέσα στην εκπομπή ο δημοσιογράφος ισχυρίζεται στον επιχειρηματία, ο οποίος του λέει: δίνω 1 εκατομμύριο. Οποιοδήποτε βρεθεί και πει ότι άκουσε κάτι με τα αυτιά του ή είδε κάτι να συμβαίνει, του δίνω 1 εκατομμύριο. Το λέω δημοσίως. Και να επιμένει ο δημοσιογράφος ότι εγώ δεν ήμουν εκεί, αλλά πιστεύω ότι ο Σφακιανάκης το έκανε. Και πάνω από την Βουλγαρία ο Σφακιανάκης δεν θα περάσει ούτε πετώντας.
Δεν το δέχομαι και γι' αυτό το λόγο θα αποφαθεί δικαιοσύνη για το ποιος έχει δίκιο. Και μέσα από την εκπομπή του Νίου Χατζηνικολάου, την οποία θα δει όλη η Ελλάδα, είμαι βέβαιος, λέω ότι τα χρήματα τα οποία εγώ θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να εισπράξω από αυτή την ιστορία θα διατεθούν σε ίδρυμα ορφανών και σε ίδρυμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν πρόβλημα γύρατος. Άνω τελεία κλείνει η παρένθεση που είναι δυσάρεστη για να συζητήσουμε για πιο ευχάριστα πράγματα. Θα πάρουμε γεύση τώρα από αυτήν την, δεν θα την πω εμφάνιση, θα την πω παράσταση, γιατί όλοι μου μιλούν για μουσική παράσταση στην Θεσσαλονίκη και θα γυρίσουμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας. Τα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα ανοίγει. Τα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα ανοίγει. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει, γιατί κοιμάται και παραμιλάει και ακούει ψέματα πιστεύει ο Γαϊδαράκος. Ενός λεπτού σιγή για αυτήν εδώ τη γη. Ενός λεπτού άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσουμε μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσουμε μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση στην τρέλα μας. Ο Θεός του κόσμου να σας έχει πάντοτε καλά. Ο Θεός του κόσμου να σας έχει πάντοτε καλά. Πιστεύεις στο Θεό? Στον ένα και μοναδικό. Και σε ρωτάω γιατί αυτό είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι από το χώρο της τέχνης, όχι μόνο από το χώρο του τραγουδιού, φοβούνται, δυσκολεύονται να το πούν. Γιατί? Δεν ξέρω, φαίνεται ότι δεν είναι της μόδας. Φαίνεται ότι δεν πουλάει το να λες ότι είμαι χριστιανός. Εγώ δεν είμαι χριστιανός ορθοδόξος. Αλλά? Άνθρωπος. Που δεν έχω ετικέτα, δεν ανήκω πουθενά. Πιστεύω στο δίκαιο, το όμορφο, το καλό, στην αγάπη. Και νομίζω ότι αυτά ο Θεός του κόσμου, αυτά μας έχει διδάξει. Όταν λες ο Θεός του κόσμου, βάζεις τον εαυτό σου σε κάποιο ρεύμα σκέψης, σε κάποιο δόγμα? Όχι. Θρησκευτικό? Σε κανένα απολύτως. Αναφέρομαι στην υπέρτατη δύναμη την οποία κανείς μας δεν γνωρίζει. Σε ρωτάω όπου... γιατί είναι της μόδας, ας πούμε, ο βουδισμός, ο βουδισμός και διάφορες άλλες ανατολικές θρησκείες. Όχι, νομίζω. Έχεις μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων, έχεις μια τέτοια φιλοσοφία? Όχι. Δεν πιστεύω σε καμία θρησκεία, δεν πιστεύω σε καμία αίρεση. Δεν μπορώ να πιστέψω για κάτι που δεν γνωρίζω. Όμως αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ μεγαλύτερο από εμένα. Εγώ είμαι μια πυροελάχιστη λεπτομέρεια σε αυτό εδώ το σύμπαν. Και γιατί λες δεν είμαι χριστιανός ορθόδοξος? Η οικογένειά σου δεν πιστεύω σε καμία είναι θρησκεία. Μια οικογένεια, πατέρας κριτικός, μάνα μικρασιάτισσα, πιο δυνατό ελληνικό μείγμα δεν μπορώ να φανταστώ. Ακριβώς ελληνικό. Και ο ελληνισμός είναι ένα με την Ορθοδοξία. Έγινε. Μέσα από μια πορεία αιώνων. Έγινε. Δύο χιλιάδων ετών περίπου. Ναι. Έγινε. Μου φαίνεται λοιπόν, όταν ακούω να μου λες πιστεύω στο Θεό αλλά δεν είμαι χριστιανός ορθόδοξος, ότι υπάρχει κάτι που σε πληγώνει σε σχέση με την Ορθοδοξία. Όχι, δεν είμαι πληγώνει. Δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι τα παιδικά σου χρόνια με την οικογένειά σου δεν έπαιρνες μυρωδιές ορθοδοξίας. Δεν ήσουν το Πάσχα στην εκκλησιά. Και ακόμα δεν πηγαίνω. Ήσουν τα Χριστούγεννα στην... Και ακόμα πηγαίνω σε ένα χώρο συγκέντρωσης ανθρώπων, όπου εκείνη τη στιγμή πηγαίνω την Ανάσταση, μόνο το ότι πηγαίνω στην εκκλησία, όπου εκείνη τη στιγμή νιώθω ότι βασιλεύει η αγάπη.
Και γι' αυτό το λόγο πηγαίνω. Αν αυτό συνέβαινε στην εκκλησία την Ορθόδοξη, την Χριστιανική, ή αν συμβεί στην Βουδιστική τάδε εκκλησία, δεν με απασχολεί. Για μένα είναι ακριβώς το ίδιο. Οι πρόγονοι, οι μακρότεροι πρόγονοι, δεν ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Δεν καταλαβαίνω το λόγο λοιπόν γιατί να μην εισπράξω αυτά που είπε ο Σωκράτης πολύ πριν από τον Χριστό, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, ο Σόλων, ο Όμηρος, όλα αυτά δηλαδή που συνέβησαν πριν. Εγώ δεν θέλω να τα διαγράψω στη μνήμη μου. Στα γονίδια μου υπάρχουν και τα διατηρώ. Τον Χριστό τον βάζει στην ίδια ευθεία με αυτούς, δηλαδή τον θεωρείς απλώς ένα φιλόσοφο? Μα και οι άλλοι Χριστοί ήταν. Ήταν και χρησμένοι. Και οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι προανέφερα, αυτοί οι παγκόσμιοι άνθρωποι, ήταν και χρησμένοι. Γιατί αυτοί δεν είναι Χριστός και ο μετέπειτα Ιησούς, ο Ναζωραίος, είναι ο μόνος Χριστός? Δεν το γνωρίζω. Εγώ ερευνώ, ψάχνω. Το μόνο που πιστεύω είναι στην υπέρτατη δύναμη η οποία κυβερνά το σύμπαν. Την Εκκλησία, την ελληνική, πώς τη βλέπεις? Και ιδιαίτερα τώρα που ο Χριστόδουλος, ο νέος αρχιεπίσκοπος, εμφανίζεται να κάνει ένα άνοιγμα. Να λέει: ανοίγω τις πόρτες και ελάτε και με τα σκουλαρίκια. Δεν το έλεγε για σένα, μην γελάς. Ελάτε και με τα σκουλαρίκια, ελάτε και με τη μίνι φούστα, τα κορίτσια. Ελάτε όπως θέλετε. Ναι. Θα σας υποδεχθούμε. Αυτό πρέπει για να σας αλλάξουμε, λέω εγώ. Δεν ξέρω. Ίσως αυτό θα έπρεπε να κάνει η κάθε θρησκεία, η κάθε εκκλησία. Όλες οι θρησκείες λίγο πολύ λένε τα ίδια πράγματα, την αγάπη διδάσκουν. Από εκεί και έπειτα, όταν έρχεται σε, να γίνει πράξη η θεωρία, εκεί τα πράγματα μπερδεύονται. Οι άνθρωποι λοιπόν που κάνουν πράξη τη θεωρία, όπως είναι οι κληρικοί, μέχρι τώρα δεν μας έχουν αποδείξει ότι έχουν επιτύχει. Απότομα τώρα ο Χριστόδουλος, ο αρχιεπίσκοπος της Χριστιανικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, είναι αυτός ο οποίος θέλει πραγματικά στην ουσία να αλλάξει τα πράγματα? Δεν το γνωρίζω, δεν θέλω να λάβω θέση. Όμως, αν πράγματι είναι, καλά θα κάνει, εγώ θα είμαι μαζί του, αλλά θα πρέπει να το κάνει εμπράκτος. Το ένστικτό σου τι σου λέει, πώς τον βλέπεις? Είναι ένας θρησκευτικός ηγέτης, ο οποίος δείχνει ότι θέλει να τοποθετείται και σε άλλα θέματα. Να πω κάτι. Να μιλάει και για τα εθνικά θέματα. Δικαιωμά του. Να παρεμβαίνει στην πορεία των πραγμάτων συνολικότερα. Δεν είναι ο ιεράρχης που είναι με παροπίδες. Μιλάει για όλα. Θεωρώ ότι είναι δικαίωμά του. Δικαίωμα είναι του κάθε πολίτη, πολιτικό πρόσωπο είναι ο κάθε άνθρωπος, να αναφέρεται σε όλα. Όλα πρέπει να τον ενδιαφέρουν. Τι αίσθηση σου κάνει η παρουσία της, συνολικά? Όταν πραγματικά... Σου αφήνει καλή γεύση? Θα το σχολιάσω. Όταν πραγματικά θέλεις να αλλάξεις τα πράγματα, δεν μπορεί να πηγαίνεις χαϊδεύοντας. Δεν γίνεται. Και ο Χριστός κάποια στιγμή που πιστεύει η χριστιανική θρησκεία, η Ορθοδοξία, κάποια στιγμή σήκωσε το χέρι του και ράπησε ορισμένους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν θέλεις πραγματικά να αλλάξεις τα πράγματα τα οποία είναι σάπια, θα πρέπει να βάλεις το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο να κάνεις απόξευση του καρκινώματος. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν έχεις τα τρία τρίτα, τα τρία τέταρτα της ελληνικής γης, αν δεν κάνω λάθος, ή το 1 τέταρτο, αν δεν είμαι βέβαιος ακριβώς, μια μεγάλη έκταση της Ελλάδος τέλος πάντων ανήκει στην Εκκλησία. Ποια είναι η Εκκλησία, τι είναι η Εκκλησία, τι κάνει η Εκκλησία? Κτίζουν ναούς πάνω στα αρχαία μνημεία των Ελλήνων. Τι κάνουν αυτοί οι ναοί, ποιους φιλοξενούν, πόσοι πηγαίνουν? Υπάρχουν σημεία στην Ελλάδα, κατά χιλιάδες, όπου υπάρχουν ναοί. Και τι γίνεται εκεί μέσα? Απολύτως τίποτα. Ναός είναι οι ψυχές των ανθρώπων. Ας μεριμνήσει η Εκκλησία λοιπόν στις ψυχές των ανθρώπων να μεταβιβάσει αυτή την αγάπη. Δεν χρειάζονται ναοί. Δεν χρειάζονται περισσότεροι ναοί. Φτάνουν. Ας μην παίρνει χρήματα από τον κοσμάκι, τον φτωχό, που δίνει το υστέρημά του. Γιατί έτσι μεγάλωσαν, έτσι πιστεύουν, έτσι έχουν παραμείνει, δίνουν το υστέρημά τους για να χτίσουν μια επιπλέον εκκλησία. Γιατί δεν χτίζουν ένα επιπλέον νοσοκομείο, ένα επιπλέον σχολείο, να φτιάξουν τα παιδιά του αύριο να είναι καλύτερα τα παιδιά του σήμερα? Για αυτήν την στροφή, και κλείνω το θέμα, πολλών ανθρώπων από το χώρο της τέχνης προς ανατολίτικα φιλοσοφικά και θρησκευτικά ρεύματα, όπως το βουδισμό, τι λες? Πώς την εξηγείς? Εάν μπορεί μια θρησκεία... Δεν έχει παράδοση στην Ελλάδα ο βουδισμός. Δεν έχουν παράδοση η φιλοσοφία αυτά τα παράδοση. Ρεύματα. Η φιλοσοφία έχει μεγάλη παράδοση. Η φιλοσοφία, και είναι παγκόσμιος όρος, σημαίνει φίλος της σοφίας. Από την Ελλάδα πηγάζει. Είναι ελληνικότατες. Σύνθετη λέξη, ελληνικότατη. Άρα η φιλοσοφία λοιπόν είναι μέσα στα πράγματα, μέσα στα γονίδια μας εδώ στον τόπο μας. Ναι, αλλά ο Βούδας μπορούν... στην Ελλάδα... Ηχή παράξενο. Εγώ για τη φιλοσοφία μιλάω. Mm-hmm. Το να θέλεις να ψάχνεις, να ερευνάς για να γίνεις πιο σοφός, να γίνεις πιο ανοιχτό μυαλό, πιο παγκόσμιος άνθρωπος, δεν είναι κακό να ψάξεις. Ίσως να βρεις την αγαλίαση, την αγάπη σε κάτι άλλο από αυτό που σου έχουν μάθει. Εάν λοιπόν στον βουδισμό ή στον Ινδουισμό ή σε κάποια άλλη θρησκεία μπορούν οι άνθρωποι να βρουν την εσωτερική τους γαλήνη και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, εγώ μαζί τους είμαι.
Άνω τελεία κλείνει η παρένθεση για τις θρησκευτικές σου αντιλήψεις. Γυρνάμε στο χώρο του τραγουδιού. Να συμπληρώσω κάτι, ναι, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, ναι. Αυτά που λέω είναι αυτά που εγώ θεωρώ. Ενδέχεται κάποιος άνθρωπος να έχει αντίθετη γνώμη από εμένα. Η μητέρα μου, για παράδειγμα, είναι θεοσεβούμενη γυναίκα. Εγώ δεν της λέω μην πιστεύεις στο Θεό σου, μην πιστεύεις στον χριστιανισμό, μην πιστεύεις στην εκκλησία που πηγαίνεις, μην κάνεις εκείνο. Δεν κάνω εγώ αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ διαφωνώ με πολλά από αυτά που είπες, αλλά σέβομαι την άποψή σου. Είναι δικαίωμά σου και άλλωστε αυτό είναι ένα θέμα που είναι κατεξοχήν προσωπικό. Ακριβώς. Το πώς προσεγγίζει κανείς τη σχέση του με το Θείο, με την ανώτερη δύναμη. Μα δεν έχω πρόβλημα να πάω στην χριστιανική εκκλησία και πηγαίνω. Και έχω βαπτίσει και τα παιδιά μου εκεί πέρα. Τώρα, εγώ τα βάπτισα και κάποια στιγμή μπορούν να μου πούνε αυτά που λέω και εγώ. Γιατί ρε πατέρα μας βάπτισε εκεί πέρα, γιατί μας έγραψε την ταυτότητα χριστιανή Ορθόδοξη. Εγώ θέλω να είμαι Κουτουρού. Έτσι, μια θρησκεία καινούργια δικιά μου που ονομάζεται Κουτουρού. Αφού δεν το πιστεύεις, γιατί το έκανες? Από κοινωνική σύμβαση, ισορροπία με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου. Αυτό κυρίως μέτρησε. Όχι. Με τους γονείς σου. Όχι. Το μυστήριο δεν είναι άσχημο. Ένα μυστήριο αγάπης είναι. Δεν ήθελα απλά στα παιδιά μου να δώσω μια ονομασία. Μου άρεσε να γίνει τέλεση, όπως έκανα και θρησκευτικό γάμο εγώ. Μου αρέσει αυτό. Άσχετα αν δεν πιστεύω 100% στο ότι αν κάποιοι άνθρωποι πάνε στην εκκλησία και μνηστευτούν, ζούνε και μαζί καλά. Ενδέχεται να χωρίσουν μετά από ένα χρόνο, όπως συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, να μιλήσουμε για έναν Βούδα του ελληνικού τραγουδιού. Και το λέω και το εννοώ. Το Μανώλη Παρασούλη. Όχι. Θα μιλήσουμε για έναν βάρδο του ελληνικού τραγουδιού, μεγάλο. Για τον Στράτο Διονυσίου. Ξέρω ότι αυτός είναι ένας τραγουδιστής που σου αρέσει, που τον άκουγες με αγάπη Μεγάλη και της. Με σεβασμό και με ευχαρίστηση. Και ξέρω επίσης ότι έχεις μια πολύ καλή σχέση με τα δύο παιδιά του που είναι στο και χώρο του τραγουδιού, τον Άγγελο και τον Στέλιο. Υπάρχει και ο Διαμαντής. Ο οποίος είναι και αυτός τραγουδιστής. Όχι, ο Διαμαντής, όχι, παίζει ποδόσφαιρο, ήταν φαντάρος πρόσφατα, αλλά είναι ένα πολύ καλό παιδί. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι λένε οι δύο συνάδελφοί σου, τραγουδιστές, ο Άγγελος και ο Στέλιος. Ναι, νομίζω ήταν η αρχή του, αν θέλεις, της μεγάλης πορείας που ξεκίνησε ο Νότης στο Στράτος. Νομίζω το 93, αν δεν θυμάμαι καλά, μαζί με τη Χριστίνα τη Μαραγκόζη κάναμε μια πολύ μεγάλη σεζόν, πολύ καλή σεζόν και περάσαμε καλά τον Νότη. Πώς είναι ο Νότης στη συνεργασία του με τους συναδέλφους του? Κοίταξε, τώρα δεν ξέρω, δεν είναι ξανασυνεργαστεί, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά του, αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, είναι πανέξυπνος. Τότε θυμάμαι ότι από τότε μάλλον έτσι, ήταν πολύ ανήσυχος και ήθελε όλα να ήταν τέλεια μέσα στη δουλειά και με μένα και με όλους βέβαια που ήμασταν εκεί ήταν ευχάριστος. Κάναμε παρέα, γνωριστήκαμε καλύτερα. Είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να τον πιστευτείς κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι φίλος μου και είμαι φίλος του και είναι και φίλος μου. Έχει μια μεγάλη διαφορά όμως, Τι εννοείς? Είναι στον Ολυμπιακός. Α, ναι. Έχετε ποτέ? Όχι, όχι. Ποτέ. Ναι, εντάξει, αυτός φανατικός Ολυμπιακός, εγώ φανατικός Παναθηναϊκός. Τα καλαμπούρια, ξέρεις, είναι γνωστά αυτά που γίνονται μέσα στα καμπαρίνια. Εσείς, κύριε Στέλιο Διονυσίου, δεν έχετε συνεργαστεί μαζί, αυτό το ξέρω. Όχι, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να συνεργαστώ με τον Νότη, γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν τραγουδιστή και σαν άνθρωπο. Τον ξέρω προσωπικά, γνωριζόμαστε και από τότε που ήταν στο Στράτος με τον Άγγελο, αλλά εγώ θυμάμαι και πιο παλιά, όταν ακόμα τραγούδαγε ο πατέρας μας στο Στράτος, επειδή τότε φίλος του Νότη έπαιζε drums στην ορχήστρα του πατέρα μου, ο Παναγιώτης. Α, που παίζει τώρα στον Νότη. Παίζει ακόμα τώρα στον Νότη. Εγώ ήταν ο Νότης πριν ακόμα, αν θυμάμαι καλά, δεν πιστεύω ότι να ήταν τραγουδιστής. Ναι. Ερχόταν με μεγάλη προσοχή, σχεδόν καθημερινά, καθόταν σε ένα τραπέζι και από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο παρατηρούσε το Στράτος μου στα μάτια. Αγαπούσε βέβαια τη δουλειά του πάρα πολύ και γι' αυτό πιστεύω, δηλαδή αυτό ήταν ένα καλό σχολείο. Όχι μόνο για τον Νότι βέβαια, για όλους εμάς. Και για εμάς και για όλους που έχουν κάτσει και έχουν παρακολουθήσει το Στράτο. Ασφαλώς το ξέρετε το τραγούδι του Νότι για το Στράτο του Διονυσίου. Τι εντύπωση έχει δημιουργήσει η κυρία Άγγελο Διονυσίου πρώτα σας?
Κοίταξε, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που το είπε ο Νότης, και επειδή το είπε ο Νότης, γι' αυτό και δεν μου κάνει και εντύπωση, δηλαδή κακή αν θέλεις, γιατί το να λες κάποιο τραγούδι που να μιλάει για το στράτο, ας πούμε, πολύ μπορούσε να πάει το μυαλό τους ότι να το εκμεταλλευτούν. Επειδή το Νότη το ξέρω καλά και ξέρω και την αγάπη που είχε για το στράτο, ξέρω ότι το έκανε μόνο και μόνο γιατί αγαπούσε το στράτο Διονυσίου πάρα πολύ και ήθελε να εκφράσει έτσι με αυτό το τραγούδι την αγάπη του. Αυτό το τραγούδι θα το έλεγε κάποιος που πραγματικά αγαπούσε τόσο πολύ το στράτο. Και αυτός σίγουρα ήταν ο Νότης. Δεν έχετε προσπαθήσει ποτέ να το τραγουδήσετε? Όχι, εγώ δεν το έχω τραγουδήσει γιατί είναι άλλοι λόγοι δηλαδή που δεν θέλω να λέω τραγούδια που να μιλάνε για τον πατέρα μου, γιατί δεν μπορώ να το τραγουδήσω, γιατί συγκινούμε και δεν... Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που... Όχι, εγώ το έχω πει θυμάμαι αυτό το τραγούδι, το έχω πει όμως πριν πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Το έχει πει, έβγαινε μαζί μου ο Στέλιος και λέγει ένα τραγούδι τότε στη Θεσσαλονίκη και ήταν αυτό το τραγούδι. Θυμάστε τα λόγια, αν σας ζητούσα δηλαδή να μου πείτε δύο κουβέντες, μια στροφή θα την θυμόσαστε. Ναι, θυμάμαι. Θυμάσαι. Φίλε, έφυγε ο στράτος και παρέλυσε το κράτος. Η νυχτερινή ζωή έχει μείνει ορφανή. Καλά, μην ακούει κανέναν, πηγαίνει μπροστά και να συναντηθούμε γιατί έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Και εγώ να του πω να είναι πάντα καλά στην υγεία του, να του πω ότι τον αγαπώ πολύ. Πιστεύω να τα πούμε σύντομα και να του ευχηθώ κάτι πολύ δυνατό. Όπως. Να αλλάξει ομάδα. Κάτι ομάδα σου ευχήθηκε να ραδιό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Άγγελο και τον Στέλιο, γιατί αισθάνομαι ότι πραγματικά με αγαπούν ανιδιωτελώς. Γνωρίζουν το ποιος είμαι, γνωρίζουν έτσι μέσα σ' άκρες το τι χαρακτήρας είμαι και γι' αυτό μίλησαν με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήταν παραμυθένιο αυτό που είπαν. Νομίζω ότι αντιπροσωπεύει την αλήθεια. Και θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω τη μητέρα τους, η οποία μπορεί να έχασε τον στράτο, αλλά έχει άξιους συνεχιστές. Είσαι περίεργος τύπος. Είμαι. Ή τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ήμουν από μικρό παιδί. Θέλω να πω, έχεις έναν τρόπο να φαίνεσαι ειλικρινής, λέγοντας όμως πράγματα που διχάζουν, που δεν μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Μπορώ να βρω πολλά πράγματα με τα οποία διαφωνώ από αυτά που λες, ωστόσο η αίσθηση που μου βγάζεις, η συνολική, είναι ότι βγάζεις ειλικρίνεια, βγάζεις αλήθεια. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που δεν βάζω τις φωνές για μία δήλωση που έκανες για τη μοναρχία. Πώς σου κατέβηκε τώρα αυτό? Και έκανες μία δήλωση υπέρ της μοναρχίας. Μου ακούγεται τελείως ξένο με σένα. Τι εννοώ? Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που σε ό,τι έχω διαβάσει δικό σου βγάζεις δημοκρατική διάθεση, δημοκρατική αντίληψη, ανοιχτό μυαλό, και ξαφνικά βγαίνεις και κάνεις μία δήλωση ότι ίσως η λύση να είναι η μοναρχία. Αναφερόμενο στην Ελλάδα. Πες βασιλιά. Συνέχει. Βασιλιά. Όχι βασιλιά. Μοναρχία. Έναν μονάρχη, ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι ο καταλληλότερος όλων. Θρόνο, να στήσουμε όλων. Θρόνο για να κάτσει ένας και να μας όχι. διαφεντεύει. Αυτός είναι ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Ο οποίος όμως θα είναι... Μοναρχία. Μοναρχία θέλω. Ο πρόεδρος της δημοκρατίας, ο οποίος θα ελέγχει πραγματικά. Προεδρική δημοκρατία. Προεδρική Κλίντον, ας πούμε. Όχι, να έχουμε έναν Κλίντον να μας... Αυτός είναι φερέφωνο, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που παρουσιάζεται ότι είναι. Είναι άλλο πράγμα. Αυτή τη στιγμή η παγκόσμια δικτατορία βρίσκεται σε εφαρμογή και μέσα από την εκπομπή θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σέρβους, οι οποίοι ήταν οι τελευταίοι των Μοϊκανών, οι οποίοι αντιστάθηκαν. Τους σέβομαι, τους εκτιμώ αφάνταστα, χωρίς να έχει σχέση η θρησκεία μας, γιατί οι Έλληνες τους Σέρβους λόγω της θρησκείας τους υπερασπίζουν. Εγώ τους υποστηρίζω και τους ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, διότι δεν άφησαν την παγκόσμια δικτατορία να εφαρμοστεί στον βαθμό, τέλος πάντων, που επιθυμούσαν οι παγκόσμιοι κρατούντες. Βέβαια, εκτός από την παγκόσμια δικτατορία, φαίνεται ότι υπάρχει και μια τοπική εκεί.
Φαίνεται δηλαδή ότι ο Μιλόσεβιτς κινείται με έναν τρόπο που δεν είναι απόλυτα δημοκρατικός. Παντού οι άνθρωποι που έχουν την εξουσία στα χέρια τους γίνονται μικροί δικταδορίσκοι. Ό,τι εξουσία και αν έχουν, πίσω από το γραφείο, οπουδήποτε. Επομένως, όταν μιλάς για μοναρχία, τι εννοείς, τι σύστημα ονειρεύεσαι πολιτικά για την χώρα? Ένας άνθρωπος να δίνει κατευθύνσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα δίνει το OK. Χωρίς να είναι ξένη λέξη που συμβαίνει. Όλα καλά συμβαίνουν. Okay. Με τον εκάστοτε πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο εκάστοτε πρωθυπουργό και οι λειτουργίες που υπάρχουν μέσα στον τρόπο που αυτή τη στιγμή υπάρχει δημοκρατία, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, δεν αφήνουν τα περιθώρια να λειτουργήσουμε. Όταν διάβασα τα περί μοναρχίας, νόμισα ότι ήθελες να επιστρέψει ο βασιλιάς. Ο Γλίξκμπουργκ. Ο Βαβαρός. Ποιο βασιλιάς? Ο Μέγας Αλέξανδρος. Κατάλαβα, τελεία, παύλα, αλλαγή θέματος. Έρχομαι στον τρόπο με τον οποίο... Συγγνώμη που διακόπτω. Όπως παρουσιάζονται τα πράγματα σε κάποιο φύλλο εφημερίδος ή σε κάποιο περιοδικό, τις περισσότερες φορές δεν έχουν σχέση με αυτά που έχεις πει. Τη συγκεκριμένη συνέντευξη... Απομονώνουν, λες, μια φράση για να φτιάξουν τον τίτλο που θέλουν. Είμαι στην Αγγλία και με ρωτούν και μέσω τηλεφώνου τους απαντώ. Αυτά όμως που τους απαντώ εγώ δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους έτσι ακριβώς όπως τους τα λέω για να τα μεταφέρουν. Τα γράφουν αποσπώντας κάποια σημεία και παρουσιάζοντας ένα κείμενο το οποίο ενδέχεται στον κόσμο που το διαβάζει να δημιουργήσει διάφορες εντυπώσεις. Άλλα λέω, άλλα γράφουν. Άλλα λέω, άλλα ακούμε, άλλα καταλαβαίνουμε. Μου δίνεις την αίσθηση ότι σου αρέσει κιόλας. Δεν μου αρέσει καθόλου. Στη συζήτηση να γίνεται, να υπάρχει μία ένταση, να υπάρχουν ιδέες που ξεσηκώνουν, που αναστατώνουν. Χαμογελάς. Χαμογελάς. Που σημαίνει ότι σου αρέσει να ερεθίζεις που και που με κάτι που λες στο κοινό. Όχι. Γελάω διότι από μικρό παιδί με θυμάμαι μονίμως να στη συζήτηση που βρίσκομαι να υπάρχει ένταση. Αλλά έτσι γίνεται επικοδομητική συζήτηση. Όταν κάποια στιγμή ναι, τελειώσαμε. Τι θα συζητάμε? Είναι ότι μου δίνεις την αίσθηση ότι και στην εμφάνισή σου, στον τρόπο με τον οποίο μπαίνεις στην πίστα, ότι σου αρέσει να γίνεται, να υπάρχει χαβαλές. Η να φύση υπάρχει, μου είναι αυτή. Σου αρέσει ότι είσαι πειραχτήρι. Αυτή την αίσθηση τεχνίδι έχω. Είναι αλήθεια αυτό? Αλήθεια είναι. Ας πούμε το στυλ σου, η φαβορίτα, το μουσάκι, το μουστάκι. Ξαφνικά είδαμε έναν Νότι Σφακιανάκη έτσι, πέτυχε και έχει γεμίσει ο τόπος σφακιανάκια. Είναι έτσι όπως το λέω. Μπαίνω σε μαγαζιά και βγαίνουν διάφορα σφακιανάκια. Με τη μητερή τη φαβορίτα, με το μουσάκι, με το ίδιο γυαλί. Εγώ δεν ήθελα να επηρεάσω κανέναν φυσιογνωμικά. Και όταν βλέπω δεν σε ενοχλεί κάποιο, αυτό. Ενοχλεί, να μπαίνει σε ένα χώρο και να βλέπει τον εαυτό σου να βγαίνει να τραγουδήσει. Και λέω σε ανθρώπους, παιδιά, όταν έρχομαι σε επαφή, γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί μαϊμουδίζεις με το πρόσωπο κάποιου άλλου και δεν μαϊμουδίζεις, αν πράγματι αξίζει, η σκέψη του? Μαϊμούδισε με τη σκέψη του. Αν κάτι έχει να σου πει αυτός ο άνθρωπος, κάνε το πράξη αν είναι καλύτερο από αυτό που σκέπτεσαι εσύ. Αλλά μην προσπαθείς να μοιάσεις, γιατί χάνεις εσένα. Όλοι μας είμαστε μοναδικοί σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ έχω βρει αυτόν τον τρόπο να εμφανίζομαι, να παρουσιάζομαι. Δεν απαιτώ από κανέναν, δεν ζητώ, δεν θέλω, δεν μ' αρέσει να μου μοιάζουν οι άλλοι. Γιατί αισθάνομαι άσχημα όταν τους βλέπω. Τώρα αυτό τι είναι? Εσύ έδωσες έναν αέρα ροκ στο λαϊκό τραγούδι? Αυτό το ροκ δεν είναι λαϊκό? Είναι. Το ροκ, βέβαια. Όλα λαϊκά είναι. Και αυτό που λέγανε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, αυτός είναι pop τραγουδιστής. Τι σημαίνει pop? Λαϊκός. Τότε. Άρα είμαστε μπερδεμένοι. Εξ αρχής. Να δούμε τι γνώμη έχουν για σένα μερικοί απλοί άνθρωποι. Μερικοί μη επώνυμοι άνθρωποι. Αν υπάρχει αυτός, όλοι επώνυμοι είμαστε. Αν είναι πολύ πρόσφατο, ενδέχεται ορισμένοι άνθρωποι να είναι επηρεασμένοι από τις φίλες. Για να το δούμε. Ο Νότης Σφακιανάκης σου αρέσει? Πολύ. Τι σου αρέσει? Τα τραγούδια του. Είναι καλός τραγουδιστής. Ωστι, ως τραγουδιστής. Μερικά τραγούδια του τα ήπια είναι λίγο καλά. Ναι, μου αρέσει, δεν είναι το γούστο μου. Τα τραγούδια τα ξέρετε? Ναι, μερικά είναι πολύ ωραία. Σαν τύπος δεν μου αρέσει. Είναι πολύ αλαζονικός. Σε μερικά τραγούδια, ναι. Μερικά τραγούδια του, ναι. Καλώς είναι. Τι σου αρέσει τόσο? Όλα. Δηλαδή, ποια τραγούδια ακούσε? Όλα, όλα, αξίζει λίγο. Τι σμιλιά. Τον αετό, το σώμα μου, αετό ιδιαίτερα, είναι από τα πολύ ωραία τραγούδια. Είμαστε μια μεγάλη παρέα από γυναίκες της ίδιας ηλικίας περίπου.
που τον αγαπάμε πάρα πολύ, μας αρέσει, μας αγγίζουν τα τραγούδια του, η παρουσία του σαν καλλιτέχνης, και προσπαθούμε να βρισκόμαστε κοντά του σε κάθε τι που παρουσιάζει στο κοινό που σε ό,τι κάνει. Φέτος στο Ρεξ ήμασταν σχεδόν κάθε βράδυ εκεί, αν όχι κάθε βράδυ, εντάξει, τρεις φορές την εβδομάδα απαραίτητος. Πηγαίνετε και στο, στην επαρχία όταν είναι συναυλίες? Ναι, είχαμε τη χαρά, τουλάχιστον οι τέσσερις κοπελιές από αυτές που ήμασταν πιο κολλητές, τον ακολουθήσαμε στη Χαλκίδα πέρσι, στην Κόρινθο, στη Ρόδο, ταξίδι αστραπή, απλά να τον δούμε. Από το αρνητικό θα πιαστώ εγώ αμέσως. Και εγώ πάντα αλαζονικός, είπε ο ένας από τους φίλους. Τι σημαίνει? Μήπως δημιουργείς μια αίσθηση ότι όταν έχεις μια άποψη δεν καταλαβαίνεις τίποτε? Αυτό είναι η αλαζονία. Μήπως δημιουργείς μια αίσθηση ότι υπερτονίζεις το καλλιτεχνικό σου και το προσωπικό σου εγώ με τις τοποθετήσεις σου? Αν ήμουν έτσι, αν είχα μάλλον αυτή τη διάθεση, θα ήθελα πριν φτάσω εκεί να χαιρετήσω το Δεσποινάκι και εύχομαι πραγματικά η περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της να ήταν έτσι. Έχει σταθερούς φίλους όμως που σε ακολουθούν. Μόνο χρόνια. Αυτοί μπορούν να εκφράσουν. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα να εκφράζονται. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από μισή ώρα κουβέντα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Μπορεί να βγάλεις συμπεράσματα, όμως δεν μπορείς να είσαι βέβαιος. Μια εικόνα δημόσια, ναι, όμως μας δίνει μια γεύση. Ναι, σύμφωνη. Θετική ή αρνητική. Αυτό που είπε ο φίλος μας για το θέμα της αλαζονίας, δεν ξέρω από πού πηγάζει, από πού μπορεί να έχει βγάλει τέτοιο συμπέρασμα, γιατί ένας άνθρωπος αλλάζων νομίζω ότι μονίμως θα προσπαθεί να παρουσιάσει το εγώ του. Θα προσπαθεί τη γνώμη του να την ισχυρίζεται και για να την ισχυριστεί θα πρέπει να βγαίνει και να μιλάει πιο δυνατά από όλους. Εγώ δεν κάνω αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι το αντίθετο κάνω. Βγαίνω αραιά και πού στα μέσα ενημέρωσης, όταν έχω κάτι να πω, όταν κάτι συμβεί, όταν έχω να παρουσιάσω κάτι καινούριο. Δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι τρέχουν γύρω-γύρω παρουσιάζοντας το εγώ τους ως στην κάτι. Στην προσωπική ισχυρό. Σου ζωή πώς είσαι, Νότι? Είμαι όπως είναι οι περισσότεροι άνθρωποι. Θέλω να πω, άνθρωποι. Είσαι ένας άνθρωπος συντηρητικός. Πολύ. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ. Πολύ. Γιατί η εικόνα που δίνεις προς τα έξω σαν καλλιτέχνης, σαν τραγουδιστής, δεν είναι εικόνα συντηρητικού ανθρώπου. Γιατί? Δεν δίνεις εικόνα συντηρητική, είναι μια εικόνα ανθρώπου ο οποίος είναι μέσα σε όλα. Όχι, όχι. Ο οποίος είναι. Εγώ από μικρό παιδί, από τότε που ήμουν disc jockey, θυμάμαι τις ημέρες που δεν εργαζόμουν, έφευγα με τους φίλους μου και πήγαινα σε μια καφετέρια, καθόμουν να συζητάγα. Ο κόσμος έχει και μια άποψη που μπορεί να είναι λάθος. Ναι. Μπορεί να είναι κατασκευασμένη από αυτά που τη φημολογία που κάθε φορά. Δεν τους παρέξηγω. Για ναρκωτικά, για κυκλώματα, για. Εγώ εσύ που ζεις από μέσα το πράγμα. Ήθελα να πω ότι από τότε που ήμουν πιτσιρικάς, ποτέ δεν είχα τη διάθεση να κάνω πράγματα τα οποία ήταν ακραία. Με τους φίλους μου περνάω τα καλύτερα. Το να παίζω ποδόσφαιρο στην παραλία με τα φιλαράκια με αυτό που θα πάω να κάνω σύντομα στην ΚΟ, για μένα είναι πηγή ενέργειας και ζωής. Το να τραγουδάω μπροστά σε ανθρώπους και να βλέπω στα πρόσωπά τους ότι εγώ τους μεταβιβάζω κάτι και εκείνοι χαίρονται ή συγκινούνται, όλα αυτά τα συναισθήματα, αυτό για μένα είναι η ζωή μου ολόκληρη. Το να αγκαλιάσω το παιδί μου, αυτή είναι η ζωή μου. Αυτά είναι συντηρητικά. Μπορούν να θεωρηθούν. Αυτό είμαι εγώ. Δεν ήμουν ποτέ τη φασαρία. Ποτέ δεν ήμουν του να βγω μπροστά και να παρουσιάσω πράγματα που εγώ είμαι. Όταν όμως ερωτώμαι για κάτι, δεν μπορώ παρά να πω τη γνώμη μου και τη λέω με πλήρη ειλικρίνεια. Δεν κρύβομαι από κανέναν. Διότι αν κρυβόμουν, θα μπορούσα και εγώ να λέω όπως όλοι οι άλλοι που ποτέ δεν λένε το τι είναι, τι κάνουν. Τα κάνουν και δεν τα λένε. Δηλαδή δεν είμαι Ολυμπιακός, είμαι Εθνική Ελλάδος. Δεν κάνω αυτό, κάνω το άλλο. Δηλαδή, για να είναι συμπαθής με όλους. Δεν θέλω να είμαι συμπαθής με όλους εγώ. Εγώ θέλω να είμαι αυτός που είμαι. Ήρθα στην Αθήνα για να κάνω την καριέρα του τραγουδιστή κάτω από τα πλαίσια της λογικής μου. Και η λογική μου έλεγε, αυτά που έμαθα δηλαδή από μικρό παιδί, να είσαι δίκαιος, να είσαι αξιοκρατικός, να είσαι όσο πιο αγαπησιάρης με τον άνθρωπο μπορείς. Αυτά έχω, αυτά λέω, αυτά δείχνω. Δεν είμαι τίποτα άλλο από αυτό που φαίνομαι και από αυτό που ακούγεται. Είπα τη λέξη ναρκωτικά πριν και την είπα επίτηδες. Την είπα γιατί Βεβαίως. Θέλω να έχω σχόλιο από σένα. Γιατί κάμψα. Πολλοί νέοι άνθρωποι σε θεωρούν ίνδαλμάν τους και έχει σημασία εσύ να μιλήσεις γι' αυτό. Με θεωρούν ίνδαλμά τους και αυτό εμένα, όταν λέω ότι έχω υποχρέωση να αλλάξω τον κόσμο, σε εισαγωγικά, μου δίνει μεγάλες ευθύνες. Όταν κάποια στιγμή κάποια παιδιά, νέοι άνθρωποι, σε έχουν ως ίνδαλμα, εσύ είσαι υποχρεωμένος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους να τους παρουσιάσεις έργο, να τους διδάξεις κάτι καλύτερο από αυτό που εκείνα ξέρουν. Και τι είναι αυτό? Εγώ έχω κάποια στιγμή
το έχω πει επανειλημμένως στο παρελθόν, χρησιμοποιήσει το μέσον που ονομάζεται μαριχουάνα για να κάνω κάποια ταξίδια, γιατί σε ταξιδεύει, καλός ή κακός. Είναι ένα ναρκωτικό, αν μπορούμε να το πούμε μάλακο, όπως είναι το τσιγάρο, όπως είναι το αλκοόλ, το κρασί κτλ. Αυτό το ναρκωτικό τώρα τι πλεονέκτημα έχει? Δεν δημιουργεί εθισμό, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα. Δεν σε παίρνει από εκεί και σε πηγαίνει στην ηρωίνη. Στην ηρωίνη φτάνουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αναζητούν άλλους τρόπους. Δεν πήγε εσένα στην ηρωίνη. Υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που λένε ότι είναι ουσιαστικά προλιένει το έδαφος, είναι προθάλαμος. Δεν θα συμφωνήσω. Ειδικά όταν ο άνθρωπος είναι ψυχικά ασθενής, αδύναμος. Δεν είναι στην πιο ισχυρή του στιγμή. Εγώ θα πάρω τους άλλους επιστήμονες, οι οποίοι λένε ότι το συγκεκριμένο θέμα, το συγκεκριμένο φάρμακο, πραγματικά είναι φάρμακο και μπορεί να ιάσει διάφορα ψυχικά προβλήματα. Και το δίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπερδιέγερση, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά νεύρα και τους κατευνάζει. Είναι καταπραϊντικό το ναρκωτικό που ονομάζεται μαριχουάνα. Δεν είναι όπως τα άλλα, τα οποία σου διαλύουν την ψυχή και το πνεύμα. Είναι ναρκωτικό. Πάνεις. Είναι ναρκωτικό, μα το είπα εξ αρχής. Είναι ψευδέστης, είναι ψεύτικος κόσμος. Είναι ναρκωτικό σαν τον καφέ. Αυτό είναι καφέινη. Είναι ψεύτικος κόσμος. Δεν είναι, αλλά αυτό δεν δημιουργεί ψεύτικο κόσμο. Ούτε εκείνο σου δημιουργεί παρεστήσεις. Αυτό ο καφές απλώς σε διεγείρει για να μπορέσεις να... Αυτό για κάποια δευτερόλεπτα σου υπερδιεγείρει το νευρικό σύστημα. Εκείνο σου δημιουργεί μια ψυχική ευεξία που κάποιες στιγμές μπορεί να σε πάρει από κάτω, δηλαδή να σου γυρίσει ανάποδα. Δηλαδή, και η τι λέμε τώρα στους πιτσιρικάδες, να καπνίσουν μαρικό. Και η ευεξία να γίνει εφιάλτης. Γιατί το λες αυτό? Διότι αν η ψυχική σου διάθεση δεν είναι καλή, μπορεί να γίνει πάρα πολύ χειρότερη. Αν όμως είναι καλή, μπορεί να γίνει ίσως και καλύτερη, δηλαδή να χασχογελάς. Ανόητα μεν. Όμως δεν σου κάνει κακό στην υγεία στον βαθμό που το παρουσιάζουν, δεν είναι ηρωίνη, είναι κάτι ανάλογο με το τσιγάρο που σου δημιουργεί καρκίνο του πνεύμονος, είναι κάτι ανάλογο με το ουίσκι το οποίο σου δημιουργεί μέθη και βγαίνεις έξω και σκοτώνεις στον δρόμο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι ναρκωτικό. Είναι το ίδιο με τα ναρκωτικά τα οποία νομίμως βρίσκονται στο εμπόριο. Εσύ που το δοκίμασες λες όχι και σε αυτό όχι. Τώρα. Εγώ λέω όχι σε όλα. Εγώ λέω ναι στο ποτό των Θεών. Νεράκι. Ναι. Όλα τα άλλα όχι. Ακόμα και στο γάλα τώρα πλέον λέω όχι. Προσεκτικά. Οικογένεια, γυναίκα και παιδιά, πώς είναι η σχέση σου, τι είδους πατέρας είσαι χαζοπαμπάς, υποπτεύεσαι ότι μπορεί να γίνεις αυταρχικός πατέρας, δύσκολος, τι σχέση αναπτύσσεις με τα παιδιά σου? Προσπαθώ να κρατήσω τις ισορροπίες. Σε διάβασα κάπου σε μια συνέντευξη να λες ότι με στενοχωρεί που τα παιδιά μου, επειδή η μητέρα τους είναι Αγγλίδα, αν δεν απατώ, έχουν σαν μητρική τους γλώσσα τα αγγλικά και τα ελληνικά τους είναι χειρότερα, είναι σπαστά. Και περιμένω με αγωνία να μιλήσουν ακόμα καλύτερα. Έχει για να εκφραστούν. Έχει γίνει, εντωμεταξύ, γιατί η συνέντευξη ήταν πριν από κανένα χρόνο. Μέσα σε 20 ημέρες που τα είδα τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά, είδα μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Και χάρηκα πάρα πολύ σήμερα, δηλαδή, που ήρθα από τη Θεσσαλονίκη, είδα μεγάλη βελτίωση. Η γλώσσα του γιού μου πάει πολύ πιο εύκολα τα ελληνικά από ό,τι στο παρελθόν. Διότι τώρα πλέον αντιλαμβάνεται. Μιλάει παράλληλα δύο γλώσσες. Σε τι ηλικία? Είναι 4 ετών. 4 ετών. Αντιλαμβάνονται πλέον τα παιδιά ότι ο τόπος που ζούμε εδώ πέρα δεν μιλάει αγγλικά. Μιλάει άλλη γλώσσα, τα ελληνικά. Άρα αυτή έχει προτεραιότητα. Και νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά μπαίνουν πλέον στο πνεύμα, μιλάνε πολύ καλά ελληνικά. Δηλαδή καταλαβαίνουν όλα, αλλά είχαν. Άκουσα ότι ο γιος σου λέγεται Απόλλων. Και η κόρη Αφροδίτη. Γιατί? Κάτι γιατί αυτά τα δύο ονόματα? Ναι. Λέγαμε κάτι για ενδάλματα προηγουμένως. Ήθελα να είναι 38. Ούτως ώστε... Αναφορές στην αρχαία Ελλάδα? Στους απευθείας προγόνους μου. Σε αυτούς που αισθάνομαι πραγματικά προγόνους. Στους 12 θεούς? Στους 12 θεούς, στην Ελλάδα του πνεύματος, στην Ελλάδα της φιλοσοφίας, στην Ελλάδα της δημοκρατίας, στην Ελλάδα του κάλους. Δεν πιστεύω να ανήκεις σε αυτές, γιατί υπάρχουν και κάποιες μικρές ομάδες τώρα. Ακούω κατά καιρούς και διαβάζω σε ρεπορτάζ που αναβιώνουν τη θρησκευτική λατρεία του 12θεου. Μαζί τους είμαι και με αυτούς μαζί είμαι. Και με αυτούς μαζί. Αν αυτό που διδάσκουν δεν είναι κακό, δεν κάνει κακό στον άνθρωπο, μαζί τους είμαι. Να γυρίσουμε πίσω στο 12θεο της αρχαίας Ελλάδας. Ένας πολύ μεγάλος Άγγλος συγγραφεύς και άνθρωπος της γνώσης κάποια στιγμή είπε να συμβαδίσουμε με τους Έλληνες για να πλησιάσουμε τον άνθρωπο. Γυναίκες. Κεφάλαιο ολόκληρο. Να το περάσουμε γρήγορα.
Όλοι οι περίεργοι τύποι οι οποίοι είχαν σχέση με τα κοινά είχαν γυναίκες και αυτοκίνητα σπορ. Εσύ? Τα έχω. Έχεις... πολύ καλές σχέσεις και με τα δύο. Επαγγελματικά όνειρα, υπάρχουν πράγματα που δεν έχεις κάνει. Θέλω να πω, ένας άνθρωπος που είναι σαραντάρης, πραγματικός σαραντάρης, όχι σαν τους πολιτικούς που λένε ότι είναι σαραντάριδες και κοντεύουν τα 50, και που έχει δει το όνομά του να είναι με μεγάλα γράμματα στις φωτεινές πινακίδες της αθηναϊκής νύχτας, στις μεγαλύτερες αίθουσες. Το αποφεύγω να γράφω το όνομά μου. Που έχει δει τα έντυπα να αφιερώνουν σελίδες επί σελίδων στο ταλέντο του, ηρεμεί κάποια στιγμή, όχι. Πάβει η φιλοδοξία. Όχι. Κάθεται ο ατμός, θέλω να πω. Όχι, νομίζω ότι, για μένα θα μιλήσω, δεν ξέρω για τους άλλους, και αυτό νομίζω που θα πω, ότι θα πρέπει να εκφράζει τον καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης πρέπει να φύγει ανήσυχος. Να φύγει από τη ζωή ακόμα ανήσυχος. Γιατί δεν είναι καλλιτέχνης για την περίοδο που διανύει, όπου έχει επιτυχία αυτό που κάνει και έχει συμπαράσταση από τον κόσμο. Ο καλλιτέχνης, από φύση καλλιτέχνης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μονίμως βρίσκεται σε ανησυχία. Και φεύγει από αυτή τη ζωή, από αυτή τη διαδρομή που κάνει και περνάει σε ένα άλλο στάδιο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, με την ανησυχία. Ακόμα εκεί ανησυχεί τι θα είναι το επόμενο βήμα. Νότι Σφακιανάκη, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες απόψε στο ενώπιο, στον οποίο και κουβεντιάσαμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Καλή σας νύχτα.